Γεια σας! Μη κάτσω εδώ! Στο βουνό! Μιλάω εκ μέρους των Greek Thetans, των Ελλήνων παιχτών επαγγελματιών του Thetan Arena. Και σήμερα θα αναλύσουμε ένα game deathmatch που παίζω μπάθος, για όσους ξέρουν. Και σε αυτό το βίντεο θα αποδειχθεί γιατί οι legendary δεν είναι πάντα οι καλύτεροι παίχτες για όλες τις πίστες. Κάποιοι λένε ότι άμα έχει κάποιο legendary είναι πολύ δύσκολο να τους νικήσεις, αλλά και οι legendary ήρωες έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τώρα το βίντεο, να το αναλύσουμε για να μην μακρηγορούμε και φλιάρουμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε λοιπόν, ξεκινάει το deathmatch, μας αφήνει το διαστημό βλιάκι. Βλέπετε εδώ Mikachu μπάθος. Έχω το κινητό κάτω την κάμερα, γι' αυτό και μην κοιτάω κάτω. Λοιπόν, ξεκινάνε οι δύο ομάδες, οπότε βλέπετε σπάω κουτιά, να πάρω level, έχω αφήσει την ομάδα μου τους τρεις κάτω. Εγώ προχωράω πάνω, να πάρω έστω ένα levelάκι. Παίρνω το 2 level, προχωράω προς τα κάτω, έρχεται με φωτιά, ο γορίλας, legendary χαρακτήρας, έτσι. Και βλέπετε τι κάνω, ας το γυρίσουμε πίσω. Αντί να φύγω και να με σκοτώσει, πάω κοντά του, γιατί όποιος κρατάει τη φλόγα, δεν μπορεί να την κόψει εκείνη την ώρα. Οπότε έχεις το πλεονέκτημα, μπορείς να πας κοντά του. Βλέπετε εδώ, κάθομαι πίσω, γεμίζω και την κατάλληλη στιγμή βγαίνω και του ρίχνω. Καθώς λοιπόν η ομάδα είναι συγκεντρωμένη τώρα όλοι μαζί, βλέπετε, κινούμε και βλέπω να κάνει βουτιά εδώ τα εκβοντώ και αντί, ας το γυρίσουμε πίσω πάλι, και αντί να πάω κοντά του ή οτιδήποτε, βλέπετε, κάνει εδώ τη ρουφίχτρα. Πάω μακριά, τον αφήνω να κάνει την ούλτη, τον ρουφάω, γιατί δεν πρέπει να τον αφήσω να πλησιάσει κανένα συμπαίκτη μου. Πρέπει να τον καθυστερήσω. Αυτός ο παίκτης αν έρθει κοντά σου, είσαι παρελθόν. Τώρα εδώ του πετάω την ούλτη, τον στριμώχνω και τον σκοτώνω. Βλέπετε, ακόμα δεν έχω πεθάνει. Είναι πολύ σημαντικό να μην πεθάνεις. Από απόσταση, εδώ, σε αυτό το match, σε αυτό το mode, σε αυτή την πίστα, το καλύτερο είναι να παίζεις απόσταση. Εδώ μας πιάσανε, κοιτάξτε πώς μας πιάσανε. Αλλά ευτυχώς τους κρατήσαμε μια χαρά. Τώρα έχει πάρει ο... Εδώ βλέπετε. Βλέπετε εδώ πόσο life έχω μείνει, πόσο αποφεύγω τα πάντα. Και μένω πίσω, πάω στην πηγή μου να βγουν οι συμπαίχτες μου. Για να μπορέσουν να τους σκοτώσουν. Καλύτερα να μην πεθάνω και μένω στον αγώνα. Έτσι. Συν ότι δίνω πόντους στην ομάδα μου, συν ότι είμαι έξω γρήγορα για την επόμενη επίθεση. Εδώ βλέπετε, τους βλέπω ότι έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Πρέπει να κοιτάτε πάντα το που είναι συγκεντρωμένοι οι παίχτες, γιατί είσαστε κρυμμένοι και εκεί να χτυπάτε. Εδώ δεν θα την γλιτώσω. Ας δούμε πάλι το replay. Ας γυρίσουμε πίσω, γιατί ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή και την αγνοήσαμε. Βλέπετε εδώ, πάω, κινούμαι κρυμμένος και περιμένω να εκτεθούν. Εκεί που εκτεθούνται, πετάω τη σβούρα μου και τις μαζεύω. Εδώ λοιπόν πετάω την ούλτη μου, σκοτώνω και έρχονται πάνω μου. Κοιτάξτε εδώ. Σκοτώνω και τον άλλον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καθυστέρησα 3 άτομα γιατί πολύ απλά ήμουνα σε σωστή απόσταση και ήταν η πρώτη φορά που πέθανα. Εδώ βλέπετε τι γίνεται, ξαναπάμε στο παιχνίδι. Το μάτς είναι μείον 2 παρόλα αυτά που έχω πεθάνει μια φορά. Οι συμπαίκτες μου έχουν πεθάνει αρκετές. Μπαίνει ο Taekwondo. Το σκοτώνω εγώ μέσα από τις σκιές. Πάντα παίζω πλάγια, πάντα παίζω ανοιχτά εκεί που έχω το πεδίο να βαρέσω. Βλέπετε εδώ ανεβαίνω, δεν κάθομαι κοντά. Εδώ ρίχνω με ούλτι στον εύκολο στόχο. Στο Phoenix που μπορεί να πεθάνει γρήγορα. Και τώρα λοιπόν, εδώ περιμένω να γεμίσουν οι σφαίρες μου για να μπορέσω να ρίξω πιο γρήγορα. Βλέπω τον Taekwondo ότι έρχεται. Πάω πίσω, δεν πάω να πέσω. Καθυστερώ τους δύο legendary χαρακτήρες με μια σβούρα για να μην πλησιάσουν γρήγορα τους δικούς μας που σκοτώνανε τη μαϊμού. Και έτσι τους φάγαμε. Λοιπόν, 8-0. Εδώ με είχε άχτη από ό,τι φαίνεται. Ο Meiko. Ο μόνος epic χαρακτήρας που είχε η αντίπαλη ομάδα. Και παρόλα αυτά, εμείς εδώ με 3 common και με έναν epic έχουμε καταφέρει και είμαστε 11-0. Βλέπετε εδώ πόσους κατατροπώνουν. Βγαίνουν το τελευταίο κουτί, 18 δευτερόλεπτα. Είμαστε 11 πόντους μπροστά. Πάρε να το πάρουνε. Καλύτερα να κάνουμε άμυνα. Εδώ προτιμούμε την άμυνα. Να κάτσουμε πίσω. Δεν χρειάζεται να επιτεθούμε. Βλέπετε και τα σινιάλα. Άμυνα. Τον κρατάω όσο μπορώ για να μην πλησιάσει τους συμπαίκτες μου. Τώρα κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έρχονται όλοι, αλλά δεν προλαβαίνουν στο ένα δευτερόλεπτο. Και φυσικά έρχεται η νίκη. Δεν νικάμε πάντα όμως. Για να νικάμε, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και κάθε φορά γινόμαστε καλύτεροι. Ελάτε στο Greek Thetans να μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί, να συνεργαστούμε και να βγάλουμε χρήματα. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Εύχομαι μια γεμάτη μέρα με χαρά και πολλές νίκες.